πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχω τριαντάφυλλο εδώ. Και χώρια τη τριαντάφυλλα έχω εκεί. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω. Καλά. Όλα να πάνε καλά. Όταν έχουμε ανθρώπους από εσάς στο μυαλό μας, όλα ναι. Ναι, στην Έκαιρα Σούτα είμαστε εμείς, αλλά είμαστε μια χαρά. Τι να σας πω. Δοθείς ευκαιρία, θα έρθουμε και στην Έκαιρα Σούτα. Να έρθετε, βέβαια να έρθετε. Ναι. Να είστε καλά. Παναγία μου. Έλα, πρόεδρο. Ναι. Παιδάκι. Αχ, παιδικάρα. Και το σκυλάκι. Ε, τι βλέπεις. Έλα, πρόεδρο. Πάμε ξανά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Εσείς είστε ως. Δείτε λίγο αν θέλετε να. Όπως και εγώ, δεν είμαστε. Αυτοί νομίζουν ότι είναι όλα ανάπτυξη, ατομική ευθύνη, ένα food pass, ένα market pass. Σε λίγο θα δίνουν dog pass, τι φάλε. Εντάξει, σα πω πάνω. Γι' αυτό, μάμα μία, γιαγιά. Εγώ. Άρα πάμε πλατεία. Good morning, καλημέρα. Good morning, τι πάλι. Και πρωθυπουργός, όλοι μαζί θα γίνονται. Μαζί. Οι μέρες του μονοπρόσωπου. Ο ένας άνθρωπος που παρακολουθεί και διατάζει, να τελειώσουν. Το μαξί μου θα έρθει στην κοινωνία μου. Πιστεύω αυτό θέλει και ο λαός και ο κόσμος. Μα αυτό το έχει ανάγκη. Και δεν είναι μόνο ότι θέλει ο λαός. Έτσι θα έχουμε χρηστή διακυβέρνηση, χρηστή διοίκηση. Εάν υπάρχει λογοδοσία μεταξύ κυβερνώντων, στους πολίτες και πολιτών. Έτσι δεν είναι, να υπάρχει τη διάδραση. Καλός δήμαρχος και στήριξε τους εργαζόμενους των πλωστηρίων. Κάτι διαφορετικό μας φέρνει να δούμε την αυτό. Δεν ξέρουμε όμως. Κάτι αισθανόμαστε. Διαφορετικό που φέρνω, ξέρεις ποιο είναι. Ξέρεις ποιο είναι το διαφορετικό που φέρνω. Ο εαυτός σου. Διότι εσύ και όλοι σας θα έχετε πολύ περισσότερη επιρροή στην εξουσία. Εντάξει, το λέω αυτό από την καρδιά μου. Τα υπερώνυμα έλεγχο. Ξέρετε τι πάει να πει ειρήνη και γαλήνη στην κοινωνία. Κοινωνική ειρήνη και γεωπολιτική ειρήνη. Ο Σωτήρης είναι μάχη μας. Είναι μάχη μας. Αυτό είναι. Στο δημιουργείο. Εσείς στην ηλικία του Τζο Μπάιντεν. Χαρά εσέ. Τρίτη. Ξαδέρφη. Σε ξέρει ο Αλέξης. Πολύ καλά. Ξέρω, πότε ξέρω. Άμα πάρεις παρακλάδια. Όλες τις ξέρει. Να και εδώ πέρα. Έρχεται.
Ωραίο, υδραυλικά. Παρεμφερέ κάπω. Ο ένα παρέχει τον άλλο, ξέρω. Γεια σα. Τι κάνω. Εσεί είστε. Σύζυγο, η οποία λέγεται. Πώ. Δύο. Καλά, περάστε. Να είστε καλά. Γεια σα. Όλοι μαζί είμαστε εδώ. Ευχαριστώ. Εγώ παλιά είχαμε το χαριστήρι και την προσωπία τσιγάρα του Γεράνου. Τώρα είμαι συνταξιούχα με 370 του μήνες. 370, και πώς ζείτε αυτό. Με βοηθά μου το χαριστήρι. Τα παιδιά βοηθάνε. Βλέπετε τη χώρα μας, τα παιδιά βοηθάνε. Τις γιαγιάδες του παππούδες μας. Καλημέρα. Σε μύρισε. Θέλω να σε φιλήσει. Έχει έρθει κανείς εδώ από τους κυβερνώντες εδώ περπατήσει, να πείσουν να κάτσει, σε ρωτάω. Ακούστε τα προβλήματα δεν έρχονται. Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε να έρθουν. Δεν τολμάνε, μόνο στα σύνδε στα καμάλια και μπλα μπλα. Πότε έστω. Έχω πάρει ένα μοντέλο πολιτικής. Δεν μπορούμε να πάμε στα σύνδεση. Πάμε στο πάρει το πρόσφυγμα, βλέπετε το κάνουμε. Από εκεί πέρα θα σου πω, στα χέρια μας είναι και κύριε Ολοκτώ. Αλλά μόλις θα διαπρέψουν. Έχω μια... Όλοι πρέπει να φύγουν έξω. Αν δεν έχει σωστό εμπόριο, εγώ χάνω. Στο πολύ. Πώς λέγεσαι. Πώς σε λένε. Άγγελ, γιατί είσαι στη Μύκονο. Τι είναι στη Μύκονο. Εργάζεσαι εκεί. Εργάζεσαι στη Μύκονο. Α, γι' αυτό είσαι το μπλό από πίσω, τα ρολόγια, Montblanc, μπλό, όλα τα ακριβά. Έλα εδώ να δεις εδώ την κοινωνία. Μα δεν είναι μόνο η Μύκονος η Ελλάδα. Μακάρι. Hey.
Ναι, ρε παιδί μου, πλάκα σου κάνω. Εντάξει, όλοι. Θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Ευχαριστώ. Γεια σας. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Ρωτάω γιατί έχω δύο παιδιά, λέει και γυμνάσιο, και βλέπω τι γίνεται. Δύσκολο. Ναι. Είναι... Καρχάς, πρέπει να έχουμε δασκάλους που να αμείβονται για δουλειά τους. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε πολλά μέρη της χώρας, ούτε καν τα ενίκια του δεν πληρώσουν. Είναι αναπληρωτές δάσκαλοι οι οποίοι τους μεταφέρουν παντού, δεν έχουν καμία σταθερότητα. Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι σε όλο το κομμάτι της δομής του δημοσίου, της κοινωνίας μας που επηρεάζεται από το δημόσιο, όλα τα δημόσια αγαθά και δει αυτά που είναι δικαιώματα, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πάνω από τις υποδομές υπάρχουν ανθρώπινες παράγοντες. Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές δεν πρόκειται να έχουμε. Και όλο το γενικό προσωπικό δεν πρόκειται να έχουμε ποιοτική υγεία. Χωρίς καλούς δασκάλους δεν πρόκειται να έχουμε ποιοτική παιδεία. Από εκεί αρχίζει. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι για την παιδεία στο σπίτι που λέμε, οι αξίες των γονέων εκεί πέρα. Και αυτό με ανησυχεί. Δεν είναι μόνο η παιδεία στο σχολείο. Είναι και η παιδεία στο σπίτι, να σου πω γιατί. Διότι έχουμε γίνει μια κοινωνία μετά από 10 χρόνια μνημονίων, αποδόμησης όλου του δημοσίου και έγκλεισμου COVID με τον μπαμπούλα από πάνω να σου λέει μη κάνεις αυτό, μη κάνεις εκείνο, να σε παρακολουθεί, να σου ταΐζει χρήμα τελευταία στιγμή με πας να είσαι εξαρτημένος. Και έχουμε γίνει αυτή μια κοινωνία της ατομικής ευθύνης. Πραγματικά έχουμε ξεχάσει την πέντε αλληλεγγύη, συλλογικότητα και το μόνο το οποίο βλέπουμε είναι πώς μπορούμε ο καθένας να αρπάξει κάτι πριν γίνει η επόμενη τούμπα. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Αυτό επηρεάζει, δηλαδή η βία που βλέπουμε τώρα στους νέους, η έκθεση της βίας, είναι φαινόμενο. Έχει, παίζει ένα ρόλο σε αυτό και ο κλεισμός του COVID, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού είναι η οικονομική ανέχεια. Είναι ανασφάλεια στο σπίτι. Τα παιδιά τα οποία βλέπουν τους γονείς τους να δουλεύουν τόσο σκληρά, να μην μένει τίποτα στην άκρη, να τρώνε τις οικονομίες τους, να υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Είναι πολύ παραπηδεία, βεβαίως. Δηλαδή, εάν δεν βοηθήσουν το διδακτικό προσωπικό να είναι, να ανταμείβεται, να το στελεχώσουν, να μπορούν να σχεδιάσουν τις ζωές τους, να είναι ένα λειτουργήμα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, υποφέρουν και έχουν περάσει τόσα χρόνια για τη μόρφωση. Λοιπόν, από εκεί αρχίζει. Και όσον αφορά στα πανεπιστήμια, εγώ δεν είναι ο συνδυασμός σε ιδιωτικά παραρτήματα στα αστικά κέντρα μαζί με ελάχιστη βάση εισαγωγής, αφαίρετη και γενικά σε όλη τη χώρα, πάει να πει ότι θα κλείσουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Αυτό το σχέδιο. Επαρχία πάλι. Επαρχία τελειώνει. Αποδυναμώνεται. Και του λέω, το πιο εύκολο πράγμα, εάν ήμουν όντως, ας το πούμε, ψηφοδερικά κινούμενος, θα έλεγα ότι πάμε αστικά κέντρα να κλείσουν. Ξέρετε πολύ καλά ότι η επαρχία έχει σε κοινωνικά ζητήματα πιο συντηρητικά αισθητά. Για αρχή, σημείο κίνηση. Πιστεύω ότι αλλάζει και αυτό και γρήγορα, σε πολλά θέματα.
Αλλά δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα, μια πόλη. Δεν είναι σωστό. Ναι. Και επίσης δεν είναι σωστό δημογραφικά. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να αρχίσει η οικογένεια στην Αθήνα. Και πάρα πολλά παιδιά απλά δεν είναι, θα δουλέψω σε ζώνη, θα γυρίσω, θα δούμε. Δεν υπάρχει κοινωνική κινητικότητα, κοινωνική ανέλυξη μέσα στην Αθήνα, όπως είπαμε να υπάρχει. Άρα λοιπόν, αν δώσει ευκαιρίες με στέγη, με παιδεία, με υγεία, για αποκέντρωση. Εντάξει, θα δεις τότε πώς θα έρχονταν εδώ πέρα μια δασκάλα με τον σύζυγό της, την σύντροφο, δεν έχει σχέση, δηλαδή να άρχιζε η οικογένεια. Γίνεται. Αλλά πρέπει το κράτος να παρέμβει. Πρέπει να έχουμε ένα παρεμβατικό κράτος το οποίο να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο. Αλλιώς η ιδιωτική πρωτοβουλία όπως την κάνουν τώρα οι της κυβέρνησης πολύ απλά θα καταρρεύσει, θα αναγκάσει να δούμε όλο αυτό το κοινωνικό ιστό να καταραίει και θα είναι χρήμα, μπίζνα για λίγες οικογένειες. Το ξέρετε, το βλέπετε αυτό. Ρεύμα, τράπεζες, ολιγοπόλια, να δω τους αγρότες εκεί πέρα που σου λένε δεν αντέχουν. Πείτε από το χωράφι στο ράφι, πώς γίνεται να υποφέρει και ο καταναλωτής και ο αγρότης, πώς. Είναι τα λιγοπόλια στη μέση. Και πώς να μην υπάρχουν λιγοπόλια όταν η δικαιοσύνη δεν δουλεύει, η φορολογία είναι η ίδια τις μεγάλες εταιρείες, οι μικρές εταιρείες, η φορολογία είναι μικρότερη στους μεγάλους επιχειρηματίες από τους μισθωτούς. Και οι τράπεζες δεν δίνουν καμία ρευστότητα στους μικρομεσαίους και το μία ανάγκη της πάει μόνο σε μεγάλες εταιρείες. Πώς. Προφανώς έτσι είναι λιγοπόλια. Αυτά τα πράγματα δεν είναι, πώς το πω, δεν είναι από το πουθενά που γίνονται. Υπάρχει μια πολιτική επιλογή που οδηγεί στο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν πρέπει όχι μόνο αλλαγή φιλοσοφίας, αλλά παρεμβατικό κράτος να λύσει αυτές τις. Αυτό το φαύλο εκεί είναι μια μαύρη τρύπα αυτή τη στιγμή. Ναι, το βιώνουμε. Έχουμε καλή επιτυχία. Στα πολύ. Ας καλά. Έλα, ανοίξτε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλώς ο πρόεδρος. Χαίρετε. Γεια, επιστρέφω. Είχαμε βρεθεί που ήταν στο Ομίλιο, στην αίθουσα μέσα. Θυμάμαι. Και είχα πει ξεκάθαρα πραγματάκια. Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι, όταν γεννήθηκες και όταν γεννηθήκαμε όλοι είμαστε την ίδια πλευρά. Είμαστε Έλληνες και λέμε εμείς. Άρα το τι ψηφίζουμε στο παραμάρι, παιδιά σου. Κύριε Πρόεδρε, Μέρος του Μαρκετής Εκανοπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Σάρτας, καλωσορίζουμε και εσάς και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή αυτή εκδήλωση με τον Σύντροφο Πρόεδρο, η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη και προβολή των προβλημάτων του νομού που αντιμετωπίζει το προσχωρήσει ο καθένας και η καθημερινή σας στον τομέα. Μυρνών και μυρνών περιοχών. Τράπεζες. Οι τράπεζες πρέπει να δώσουν δάνεια στις επιχειρήσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει επιχείρηση χωρίς να μπορεί να πάει στην τράπεζα, να πάρει ένα δάνειο, να κάνει μια επένδυση, να αγοράσει κάποια προϊόντα. Οι επιχειρηματίες και στην Άρτα αλλά και σε όλη την Ελλάδα δεν μπορούν να περάσουν έξω από την τράπεζα, όχι να μπουν μέσα. Έξω από την τράπεζα δεν μπορούν να περάσουν. Το ΕΣΠΑ. Είμαστε ένας μειονεκτικός νομός. Έχουμε πέσει στην απογραφή γύρω στους 10.000 πληθυσμός. Και πρέπει το ΕΣΠΑ σε αυτές τις περιοχές να πάει η επιδότηση 90-95, μην πω και 100%. Δεν μπορεί να δίνονται δηλαδή σε νησιά ή και σε παραθαλάσσιες περιοχές.